Θα περάσουμε στα δικά σας διλήμματα. Έχει ενδιαφέρον το σημερινό δίλημα, κυρία Μημαρίδη, ότι μας το έχει στείλει άντρας. Και είναι δύσκολο. Βέβαια, εμείς έχουμε αρκετά email από άντρες, να ξέρετε, αλλά έχουμε συνηθίσει οι γυναίκες να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ένας άντρας όμως πολλές φορές δεν θέλει να πάρει τηλέφωνο. Έστειλε εδώ το δίλημά του. Η γυναίκα του τον έχει απατήσει και γυρνάει μετανιωμένη. Και εκείνος δεν ξέρει τι να κάνει. Να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει όμως να δούμε όλο το επεισόδιο για να καταλάβουμε τι παίζει τόσο. Οι λόγοι και αν αξίζει. Αλλάζουν τα δεδομένα. Ακριβώς. Θα μας πεις και τη γνώμη σου μετά. Δεν ξέρω. tvopen.gr είναι το site μας. Μπορείτε να μπείτε από κινητό, από σταθερό πήγαινε. Από σταθερό δεν μπαίνετε σίγουρα. Από υπολογιστή, από λάπτοπ και ψηφίζετε κι εσείς εντελώς δωρεάν. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος. Με λένε Κώστα. Με τη γυναίκα μου νόμιζα πως τα πηγαίναμε καλά. Μέχρι που η γυναίκα μου τα έμπλεξε με έναν άλλον, τον οποίο εγώ ο ίδιος έβαλα στο σπίτι μου. Τότε η μητέρα μου, επειδή με έβλεπε και χάλια, με έπεισε να γνωρίσω μια γειτόνισά μας. Δεν το μετάνιωσα, είναι πολύ καλή. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ιδανική σύντροφος. Ξαφνικά όμως η πρώην μου γύρισε και μου λέει ότι έχει μετανιώσει. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να συνεχίσω με την αγάπη που με αγαπάει και δεν με έχει προδώσει ποτέ. Ή να τα ξαναβρω με τη γυναίκα μου που δεν την Καλημέρα, μαμά. Καλημέρα. Τι κάνετε, αγάπες μου? Καλά. Μπράβο. Λοιπόν, το καφεδάκι είναι έτοιμο. Όχι ακόμα. Να σερβίρουμε. Πάμε για τρέξιμο, Μανούλα. Ποιο καφέ τώρα σε εμάς? Παιδιά, κάθε μέρα τρέχετε πάρα πολύ. Και τι θα κάνουμε, μαμά? Λίγο κουρασμένο σου βλέπω, σαν αγόρι μου. Καλά, είμαι δουλειά. Τι λέει, μαμά? Πάμε, υγεία είναι το τρέξιμο. Υγεία είναι με μέτρο. Κουραζόσαστε πάρα πολύ. Μα αρέσει η γυμναστική. Πάλι τα ίδια, μαμά. Αφού μα αρέσει, το ξέρει. Κάθε μέρα αυτό κάνουμε. Σάτε, τρέχα! Κωστά! Τι είπαθες? Κώστα, τι είπαθες? Βάσατε. Τι είπαθες, παιδί μου, ανέμνεσαι. Πάνε σπίνο η μεγάλη. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, κάτσε. Κώστα, τι... Κάποιος... Συγγνώμη, κύριε, μπορείτε να έρθετε λίγο. Ξάπλωσε, Κώστα. Τι? Δεν ξέρω τι έπαθε. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Ψυχραιμία δεν είναι κάτι. Τρέχαμε και του κόπηκε ένα πνοή. Κύριε, καθίστε λίγο στο πλάι. Πολύ. Δεν είναι καλά. Έχετε κινητό να πάρω τηλέφωνο? Έχει ανεβασμένους παλμούς. Καλέστε το ασθενοφόρο για πάνω ενδεχόμενο. Όσο γίνεται, ήρεμες ανάθεσεις, πνέουμε, εκπνέουμε. Ναι, συγγνώμη, ένα ασθενοφόρο στη ζωδόχο πηγής. Έχετε υπόθεση? Ναι, γρήγορα, γρήγορα. Τρέχαμε και πέσε κάτω. Όχι, α, δεν ξέρω, δεν μπορεί να πνεύσει. Γρήγορα, έχετε γρήγορα, σας παρακαλώ. Στην πλατεία, ναι, γεια σας. Ναι. Κώστα, τι έγινε? Δεν φαίνεται να είναι καλά. Τι έπαθε? Έχει κάποια αλλεργία? Είμαστε σε πέφκα από κάτω. Όχι, δεν έχει καμία αλλεργία. Είναι μια χαρά γενικά. Αθλείται γενικά? Νιώθετε πόνο στο στήθος, μήπως? Μην είναι ακίνητος, Κωστά. Πάντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κινητό σας... Όχι, μην το συζητάτε καν. Σας είμαι υπόχρεη. Πώς σας το ξεπληρώσω, άμα δεν ήσταν εσείς, ούτε το κινητό να πάρω τηλέφωνο δεν είχα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αγαπή μου, σου φέρω το τσαγάκι, σου φα... Ο Βασού, έλα και λίγο μέλι μέσα. Να, καλά, να κάνεις. Έλα. Αχ, βρε μωρό μου. Συγγνώμη που σε πίεσα, έτσι. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν έπρεπε κάθε μέρα τρέξιμο, εντάξει. Δεν πειράζει. Κι εγώ υπορωμένη εδώ πέρα με τη γυμναστική. Αφού κι εγώ θέλω, ξέρεις κι εγώ. Τώρα θα χαλαρώσουμε λίγο, Τι είπε ο γιατρός, υπερκόπωση? Υπερκόπωση, να προσέχεις, όχι τρέξιμο φυσικά. Θέλει λίγο έτσι να ξαπλώσεις. Θα πάρεις και μια άδεια από τη δουλειά. Για 5 μέρες περίπου, όχι ναι, παραπάνω. Ναι, κάπου εκεί. Ωραία. Να σου πω,
Έχω καλέσει το παιδί, θυμάσαι το παιδί που στην πλατεία που μας βοήθησε. Ναι, εσύ τι λες, το θυμάμαι. Δεν λες που ήταν αυτός και... Φοβερό παιδί, έτσι, τρομερός. Τον έχω καλέσει εδώ πέρα να έρθει. Ναι. Έτσι ρε παιδί μου, για το ευχαριστώ, για τη συγγνώμη να του πούμε. Πότε θα έρθει. Σε λίγο. Εντάξει. Σε πειράζει, δεν σε ρώτησα συγγνώμη. Όχι, γιατί μας βοήθησε ο άνθρωπος, τι να με πειράζει. Εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Πολύ καλό παιδί, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Εντάξει, μπορεί να γίνουμε και φίλοι, δεν ξέρεις, ε. Γιατί όχι. Στα δύσκολα φαίνονται. Ναι. Ωραία. Άσε με λίγο να ξεκουραστώ όμως τώρα. Άντε, μάτι. Κυρία Μημαρίδη, γιατί θα τρελαθώ, είναι δυνατόν ο άντρας σου να παθαίνει κάτι σοβαρό. Οτιδήποτε, είναι στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται, παθαίνει κάτι εκείνη τη στιγμή. Και εσύ, εντός εισαγωγικών, να γκομενίζεις, να το μα πω πολύ απλά. Μα δεν γκομένεις εκείνη την ώρα. Εντάξει, τον κάλεσε μετά φλέτα. Ανθρωπιστικά τον κάλεσε, ρε παιδί μου, του έχει υποχρέωση του ανθρώπου. Τι ανθρωπιστικά. Ο κανόνας είναι ότι πραγματικά, σε όλες σας να το ξέρετε, ότι τους άντρες μπορείτε να τους γνωρίσετε οπουδήποτε. Τα κορίτσια λένε να αντιθούμε, να στολιστούμε, να βγούμε στα μπαρ, να γνωρίσουμε άντρες. Όχι, μπορείς να τον γνωρίσεις στο μανάβι. Την ώρα που καταραίει ο άντρας, παραδείγματος χάρη. Την ώρα που καταραίει ο άντρας, παντού. Δηλαδή, απορώ τώρα και ότι υπάρχει στην ψηφοφορία και ένα 17% που λέει να γυρίσει ο Κώστας την πρώην του. Εγώ πιστεύω θα είναι 100%. Δεν το ξέρουμε, γιατί μπορεί η πορεία να μας εκπλήξει. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το ζευγάρι τα πάει καλά. Ότι ασκείται μαζί, ότι. Ο ένας φροντίζει τον άλλον, έτσι βλέπουμε μάλιστα τώρα. Για να δούμε τη συνέχεια, γιατί έχει δίκιο ο Γρηγόρης, μπορεί να υπάρξει κάποια ανατροπή. Χαίρετε. Η Αλεξία και ο Κώστας εδώ μένουν. Ναι, είμαι η μητέρα του Κώστα. Γεια σας, Σάκης από το Διονύση. Χαίρομαι, να είσαι καλά. Χάρηκα που σας γνώρισα. Σας έφερε και γλυκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν ήταν ανάγκη. Να είστε καλά. Αλεξία! Αλεξία! Έλα, ψυχή μου. Α, Διονύσης. Πώς είσαι? Τι κάνεις? Καλώς ήρθες σπίτι μας. Καλώς σας βρήκα. Τι να σου φτιάξω να πιεις? Ένα καφέ σκέτο, αν είναι εύκολο. Βεβαίως, αμέσως. Έλα, πάμε στον καναπέ. Κάτσε, νιώσε άνετα. Άνετα, νιώθω, εντάξει. Καταρχήν, σε κάλεσα εδώ γιατί ήθελα πραγματικά να σε ευχαριστήσω που μας βοήθησες. Καλά, το συζητάς, ανθρώπινο είναι. Θα έκανα το ίδιο για τον οποιοδήποτε. Δεν το κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος. Είσαι καταπληκτικό παιδί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είναι ο Κώστας, όλα καλά? Είναι καλύτερα, ξαπλωμένος. Έχει βελτιωθεί καθόλου? Ναι, έχει βελτιωθεί. Το καφεδάκι σου. Πιστεύω να είναι όπως το θέλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πού έμαθες να παίρνεις σφιγμούς? Είμαι ένα βοζόστης. Α, πάντως εμένα οι σφιγμοί μου από τότε που σε είδα χτυπάνε πιο δυνατά. Μάλιστα. Πάμε εμείς να δούμε τον Κώστα. Πάμε. Να δούμε τον Κώστα. Άστε. Πέρασε από εδώ. Που λες, αγάπη μου, τρόμαξα πάρα πολύ με αυτό που πέρασε ο Κώστας. Ένα άνθρωπο τώρα στα καλά του καθουμένου. Δεν ήταν στα καλά του καθουμένου, από το κεφάλι του. Γιατί κάθε πρωί πηγαίνει για τρέξιμο, ξενιστικωμένη. Τρέχουν τουλάχιστον μία ώρα, μετά πηγαίνει για δουλειά, δεν τρώει σωστά, κουράζεται πάρα πολύ, αναμενόμενο ήταν. Και έπαθε υπερκόπωση, ε. Ναι. Όπω, και τώρα πώς είναι? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλύτερα. Να τρώει καλά, να τον ταΐζεται εκεί με το ζόρι. Θέλει, δεν θέλει. Ξέρεις ότι μαγειρεύω και προσπαθώ, έτσι. Το ξέρω, αλλά οι άντρες είναι παιδιά. Θέλει να λίγη πίεση παραπάνω. Αχ, αγάπη μου, και ξέρω κέφαλη παράλληλα. Τι κάνετε? Καλημέρα, Άννα. Καλώς τον. Καλημέρα, γιέ μου. Την αγάπη την ξέρεις? Φατσικά, από την γειτονιά εδώ. Ναι. Όχι από την γειτονιά, από την πολυκατοικία μας. Είναι να φύγω τώρα, θα τα πούμε άλλη φορά, μάνε. Κάτσε λιγάκι να σε δούμε. Άντε, για 5 λεπτάκια. Βάλε μου ένα καφέ. Καφέ, όχι, χυμό αν θέλεις. Καλά, άστο, δεν θέλω τίποτα. Τι χυμό? Τι έγινε, τι κάνετε, τι κάνεις? Λοιπόν, καλά. Να σου πω ότι η πανέμορφη αγάπη, όπως είναι εξωτερικά, είναι και εσωτερικά. Έχει μία υπέροχη ψυχή. Τρέχει και βοηθάει όλο τον κόσμο, όποιον τη ζητήσει κάτι. Τα παραλέτε τώρα και με κάνετε και ντρέπομαι. Με τι ασχολείσαι? Ηθοποιός είμαι. Α, ναι. Ναι. Έχει δουλίτσα? Καλά πάει. Ωραία, δεν σε έχω δει βέβαια πουθενά. Είμαι σε ένα θέατρο. Αν θέλεις, μπορείς να έρθεις να παρακολουθήσεις την πρόβα. Ωραία. Ωραία.
Σταμάτα να αγχώνεσαι και να γκρινιάζεις. Όλα θα γίνουν δεν στην αγχώνομαι. Ώρα. Δεν αγχώνομαι. Απλά σε θέλω τόσο πολύ και δεν λες να το καταλάβεις. Διονύση, δεν με ακούς. Θέλω να χωρίσεις. Θέλω να είσαι μόνο και μόνο με μένα. Μωρό μου, δικιά σου είμαι, το καταλαβαίνεις. Ό,τι χρόνο έχω, τον περνάω μαζί σου στον Κώστα, έχω πει τόσα ψέματα. Δεν περνάς αρκετό χρόνο. Αυτό είναι που με τρώει. Αυτό είναι που με και αφού σε θέλω. Θέλω να σε πάρω τώρα και να σηκωθούμε να φύγουμε. Ηρέμησε, μαζί θα είμαστε. Στο έχω πει, δώσ' μου λίγο χρόνο και κάνε υπομονή, αγάπη μου. Πόση υπομονή να κάνω πια. Σε παρακαλώ, σε θέλω πάρα πολύ. Μην το κάνεις αυτό, μην με πιέζεις. Πάρα πολύ, δεν θέλω να με πιέζεις. Σίγουρη γι' αυτό που μου λες. Κυρία Ιωάννα, είμαι πολύ σίγουρη. Τους είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Μάλιστα, τους ακολούθησα και λίγο παρακάτω που προχώρησαν για να επιβεβαιώσω ότι αυτό που είδα είναι αλήθεια. Δεν τολμάω να το πιστέψω. Κάνει αυτό το πράγμα στο παιδί μου. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να σας το πω γιατί ξέρετε σε τι εκτίμηση σας έχω. Το ξέρω, κοριτσάκι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κακό μας ναι, αλλά και η πεθερά ταράζεται, αλλά από την άλλη και η ίδια, από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλει να γνωρίσει άλλη στο γιο. Δεν είχε και πάρα πολύ σε συμπάθεια. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε αυτός ο γάμος. Αφού για η πεθερά δεν θέλει την ύφη. Ψάχνεται η κοπέλα αυτή, είπα να πει ότι ο γάμος δεν πάει καλά. Έτσι πως τη βλέπω ότι την έπεσε με την πρώτη του πιτσιρικά, πρέπει να το έχει ξανακάνει. Είναι το στυλ και το θέμα της αυτό. Κάποιον να βρει για να έχει και ένα άλλο πόδι σε μια άλλη βάρκα. Πολύ πιθανόν ο σύζυγος να είναι ένας μαμάκιας που να ακούει τη μαμά του. Σωστά, γιατί βλέπουμε ότι είναι αρκετά παρεμβατική. Πολύ να ακούει τη μαμά του, η οποία του επέβαλε να πάρει αυτή τη γυναίκα, ίσως. Μέσω του tvopen.gr ψηφίζετε εντελώς δωρεάν εσείς, μπαίνετε από το κινητό σας, από υπολογιστή, από όπου θέλετε, τι να κάνει ο Κώστας. Να γυρίσει την πρώην του, γιατί βλέπουμε ότι η πρώην σε λίγο γίνεται μετανιωμένη. Αυτό γίνεται συχνά, έτσι δεν είναι? Όχι πολλές φορές. Δηλαδή θα τη συγχωρέσει μία φορά, πιθανόν και δεύτερη. Μετά όμως. Πάμε να δούμε το επόμενο. Αν την ξανασυγχωρέσει, είναι ένας μαζοχιστής. Πάμε να δούμε και το τελευταίο μέρος. Κώστα, άσε σε παρακαλώ το κινητό, θέλω να σου μιλήσω. Τι έγινε, για πες. Είναι σοβαρό, άσε το κινητό, σε παρακαλώ. Λέει. Λοιπόν. Είναι δύσκολη η θέση μου, αλλά είναι αλήθεια αυτό που θέλω να σου πω. Ήθελε την Αλεξία να φιλιέται στο δρόμο. Με κάποιον. Τι λες, εμένα. Αυτό που σου λέω. Μου το είπε η αγάπη και είναι πολύ σοβαρό και υπεύθυνο άτομο. Πού την είδε, τι λες, πώς... Στο δρόμο με κάποιον φιλιόταν έτσι τρυφερά, κανονικά δεν. Ποιος ήταν? Δεν ξέρω, δεν το ξέρει. Είσαι, την εμπιστεύεσαι, την αγάπησε εσύ. Απόλυτα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Απόλυτα, γι' αυτό δεν μπορούσα να σου μιλήσω. Είναι σοβαρό. Στο δρόμο, φιλιότανε. Ναι. Ακούω κλειδιά. Φύγε, φύγε, φύγε. Πού φύγε, στον μπαλκόνι. Πήγαινε όπου θες, φύγε. Έλα, αγαπή μου. Τι έγινε? Καλά. Καλά, ε. Πού ήσουν, α? Είχα πάει σε μια φίλη μου. Γιατί? Ποια φίλη σου? Τι έπαθες, Κώστα? Παιδί μου, ποια φίλη σου? Τη Μαρία. Α, τη Μαρία, ε. Δώσε ένα, για πάρε την ένα τηλέφωνο. Πασκάλα, παιδί μου. Πάρε ένα τηλέφωνο τη φίλη σου, ε. Ηρέμησε, Κώστα, τι έπαθες? Εγώ τι έπαθα. Πού ήσουνα? Λέει αλήθεια, πού ήσουνα? Σου είπα, είχα πάει στη Μαρία. Στη Μαρία, και γιατί δεν την παίρνει τηλέφωνο? Γιατί δεν είναι ώρα, γιατί να το κάνω α, αυτό. Α, ναι. Σφυρίξανε στη μάνα μου ότι σε έδανε να φιλιέσαι με κάποιον. Τι? Αυτό που άκουσες. Και ποιος, πού, ποιος το έπαιρνε? Ποιος, πού, πότε, γιατί, ε. Εσύ που με κοροϊδεύεις. Φιλιώσουνα με κάποιον, πες μου, ναι. Τουλάχιστον να είσαι ειλικρινής, ρε. Λέγε. Έχεις τα κότσια, το έκανες που το έκανες, το χαρικές, πες το μου, τι με κοροϊδεύεις. Ωραία, θα σου πω. Για πες μου. Ναι, είναι αλήθεια. Φιλιώσουνα, ε. Σήκω φίλια από εδώ. Κάτσε, Κώστα, περίμενε. Άστα, Κώστα, πάρ' τα πράγματά σου και πάρε δρόμο. Με φτάσει. Πάρ' τα πράγματά σου και πάρε δρόμο, τελείω. Είσαι σίγουρος ότι θες να πάρω τα πράγματά μου, αν τα πάρω δεν θα ξανάρθω. Ρε, πας καλά, ρε, πάρε δρόμο από εδώ μέσα. Καλά. Φύγε, τελείωνε.
σήκωγέ μου. Σου κανόνισα να βγεις με την αγάπη. Σου σιδέρωσα και το πουκάμισο. Πώς σου ήρθε, μαμά, αυτό τώρα. Δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο κλεισμένο εδώ μέσα. Πάει πόσος καιρός που δεν θες να βγεις έξω. Έχεις κλείσει τον εαυτό σου. Αυτή είναι ένα χαρούμενο πλάσμα. Βγες λιγάκι να ξεδώσεις. Άσε με, δεν πάω πουθενά. Σε παρακαλώ πολύ, ας τις κουβέντες. Έλα, ρε, μα. Θα σου φερθώ όπως όταν ήσουν παιδί. Σήκω να βγεις λίγο έξω. Να πάτε να πιείτε έναν καφέ, άντε αγάπη μου. Εντάξει, άντε, πήγαινε. Βάλε αυτό που σου πάει πολύ. Καλά, για σένα το κάνω. Δεν έχω καμία όρεξη να το ξέρεις, ε. Εντάξει, κάνε το για μένα. Εντάξει, άντε, πήγαινε. Ναι, έλα, φυλάκια, σε κλείνω γιατί χτυπάει το κουδούνι. Έλα, γεια, φυλάκια. Κώστα, μπορώ να περάσω? Πέρνα. Κώστα, ξέρω ότι έχει περάσει καιρός, αλλά δεν έχω πάψει να σε σκέφτομαι ούτε στιγμή. Έχω μετανιώσει πάρα πολύ αυτό που έκανα. Σε παρακαλώ, Κώστα, μην πετάξουμε έτσι την αγάπη μας. Δώσε άλλη μια ευκαιρία στη σχέση μας. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να συνεχίσω με την αγάπη που με προσέχει και δεν με έχει προδώσει ποτέ. Ή να τα ξαναβρω με τη γυναίκα μου, η οποία είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου και δεν την έχω ξεπεράσει κατά βάθος. Αχ, τι να κάνει λοιπόν, να γυρίσεις την πρώην του ή όχι? Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ήδη καθορισμένο. Είναι λες, ήδη καθορισμένο. Είναι πραγματικό δίλημα αυτό. Διότι παίζει μια ρουλέτα. Διότι αυτή μπορεί να την ξανακάνει. Και οι άλλοι. Και οι άλλοι βεβαίως. Και μήπως είναι αυτός τύπος που τραβάει τέτοιου είδους γυναίκες που σωστό να τον απατούν. Και αυτό. Μάλιστα. Κλειδώνει η ψηφοφορία και το 81% λέει να μην γυρίσει ξανά στη γυναίκα του, αλλά να προχωρήσει τη ζωή του. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται όταν της ανακοινώνει ότι έχει τελειώσει οριστικά. Κοίτα, δεν καταλαβαίνω τον λόγο που ήρθες και τι γίνεται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να φύγεις. Κώστα, σε παρακαλώ, δώσε άλλη μια ευκαιρία. Δεν έφυγα ποτέ, το ξέρω ότι με αγαπάς. Δεν έφυγες που με παράτησες. Σ' αγαπάω, Κώστα, έχω μετανιώσει. Κάνουμε λάθη, άνθρωποι, σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν δέχομαι τη συγγνώμη σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, φύγε. Είμαι ευτυχισμένος. Έχω μια κοπέλα, έχω ξαναφτιάξει τη ζωή μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σ' αγαπάει έτσι αυτή η κοπέλα, σαν και εμένα. Σαν και σένα. Δεν φεύγω, Κώστα, σε παρακαλώ, ξανασκέψου. Σαν και σένα, ε. Σαν και εμένα, ναι. Λοιπόν, φύγε. Έκανε δεν θέλω τίποτα. Δεν ακούω, δεν θέλω, δεν γουστάρω, δεν μπορώ πια, το καταλαβαίνεις, δεν θέλω. Δεν φεύγω, Κώστα, σε παρακαλώ. Φύγε, μου υπόσχεσαι ότι θα το σκεφτείς. Όχι, με τίποτα, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Σε παρακαλώ, φύγε και μην ξανάρθεις. Φύγε. Με βαριά καρδιά το έκανα.